guys, καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του ToxicTV.gr. Καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο το οποίο, όπως βλέπετε πίσω μου εδώ πέρα, έχει Nissan GTR R35. Όχι οποιοδήποτε Nissan GTR R35, αλλά ένα time attack, ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο το οποίο ο Γιώργος, που θα γνωρίσετε, το χρησιμοποιεί και για την πόλη, τα συνδυάζει και τα δύο. Και σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε τι κρύβεται κάτω από το καπό. Θα κάνουμε βόλτα να δείτε την αντίδρασή μου, που σίγουρα θα γελάσετε. Και θα γνωρίσουμε τον Γιώργο να μας πει τους στόχους και τα όνειρα που έχει αυτό το αυτοκίνητο. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε το επεισόδιο μας. Φύγαμε. Και κάπως έτσι, παιδιά, ανοίγει αυτό το καπό, αυτό το GTR. Πού εμφανίστηκε? Τι γίνεται? Στο Creative Speak, λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Καλώς σας βρήκα. Έχει ξαναυπάρξει το κανάλι μας, Σωκράτης, γιατί είχα έρθει εδώ πέρα και είχα δυναμομετρήσει το RX8 μου. Σωστά. Και είχαμε βγάλει και άλλα με καλά άλλα, παιδιά. Λοιπόν, και σήμερα τι θα μας δείξει εδώ πέρα, τι θα μας πεις? Έχουμε ένα Nissan GTR 1100 αλόγων. 1100 άλογα. Το οποίο είναι προσαρμοσμένο για πίστα ως επιτοπλίστων. Πίστα, είδος πίστας, ταϊματάκ. Είδος πίστας, ταϊματάκ, ναι. Και παράλληλα προσπαθούμε να το προσαρμόσουμε και στον δρόμο. Δηλαδή δεν θα μου πεις ότι είναι ένα αυτοκίνητο 1100 άλογα. Μπράβο. Το οποίο πηγαίνεις για καφέ. Ναι, ναι. Και όποτε θες πας και στην πίστα. Σωστά. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται. Γίνεται βέβαια εφόσον αλλάζει, κάνεις κάποιες ρυθμίσεις, έτσι. Δεν μπορείς να πας με ένα μάξι πιστάδικο για καφέ. Σωστό. Θα βγεις φραπέ από μέσα. Έτσι, καλά, ισχύει. Λοιπόν. Οπότε με κάποιες διαφοροποιήσεις του αυτοκίνητου γίνεται και φιλικό για να πάει και για βόλτα. Είναι λοιπόν ένα αυτοκίνητο 1100 άλογα. Το οποίο είναι φτιαγμένο από πότε? Το αμάξι είναι φτιαγμένο το 2014. Και το κινητήρας και το κυβότιό του. Και από εκεί πέρα, από το 2014 μέχρι και σήμερα, με κάποιες διαφοροποιήσεις στο στήσιμο και στην ανάρτηση του αυτοκίνητου, έχουμε αλλάξει πολλές φορές ανάρτηση στα αμάξι, να βρούμε το κατάλληλο εργαλείο για την πίστα, ώστε να κάνουμε κάποιο χρόνο που έχουμε βάλει σαν στόχο. Βλέπω ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει πάρα πολύ δουλειά. Mm-hmm. Και όταν το κοιτάζει κάποιος, σκέφτεται πόσο μπορεί να κοστίζει η βελτίωση σε ένα τέτοιο πολύ ακριβό ήδη αυτοκίνητο. Η βελτίωση σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο, στο βαθμό που βρίσκεται το συγκεκριμένο, είναι άλλο ένα GTR. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπουμε δύο GTR. Βλέπουμε δύο GTR. Πληρώνεις ένα, πληρώνεις δύο μάλλον και παίρνεις ένα. Αλλά τι ένα. Τι ένα όμως. Τι ένα. Έχει διαφορά. Και φαντάζομαι ότι για να φτάσει αυτά τα 1100 άλογα, σημαίνει ότι έχουμε κάνει κάτι και μέσα στο μοτέρ και μέσα στο σασμάν. Σωστά. Και το μοτέρ είναι σφυρίλατο, όπως το λέμε. Ναι. Την καθαρή αυτή. Φορά κεντροφόρους, ελαττήρια, βαλβίδες, τα πάντα, όλα το μοντέρ. Μέσα και το κυβότιο είναι ένα 6 Albins. Οπότε με δισκόπλατα, με τετρακινήσεις, με μπλοκή διαφορικά. Είναι ένα σύνολο χρημάτων και φυσικά ένα αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Το αμάξι μάχεται από το 14 στις πίστες, με τον προηγούμενο φυσικά ιδιοκτήτη. Έχουμε γράψει ένα 26 στις αίρες. Πολύ καλό. Τώρα έχουμε έναν καινούργιο ιδιοκτήτη στο αυτοκίνητο πάνω, ο οποίος είναι πολλά υποσχόμενος. Προέρχεται από τη Φόρμουλα 3. Θα το γνωρίσουμε και σε λίγο εδώ πέρα στο επεισόδιο μας. Μου έχει υποσχεθεί κάποιο καλύτερο χρόνο. Περιμένω αυτό το χρόνο να τον δω. Έχουμε κάνει κάποιες διαφοροποιήσεις στα μέτρα του οδηγού, του συγκεκριμένου, και νομίζω ότι θα μας φέρει το αποτέλεσμα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή τώρα ξεκινάμε. Τώρα ξεκινάμε. Ναι. Ξεκινάμε ξανά, δηλαδή από το 14 με το ίδιο αμάξι, τώρα ξαναξεκινά στην ουσία. Ξαναξεκινάμε. Πάντα βάσει στισήματος, έτσι. Δεν έχουμε να κάνουμε κάποια εργασία στον κινητήρα. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο management ο Δημήτρης Κεραμίδας. Ο Δημήτρης Κεραμίδας είναι αυτός που ρύθμισε. Έχει ρυθμίσει το αυτοκίνητο, έχει σετάρει όλο το αυτοκίνητο. Και αν δεν ήταν εκείνος να μας το καταφέρει να το κάνει ηλεκτρικό, δεν θα είχαμε και αυτά αποτελέσματα σήμερα. Γιατί είναι πολύ βασικό ακόμα και το πρόγραμμα που μπαίνει, φαντάζομαι, και στο μοτέρ και στο σασμάν. Μπράβο. Στη λειτουργία του αυτοκινήτου και στην πίστα και στο δρόμο. Σωστά. Άλλο αμάξι οδηγάω στην πίστα, άλλο οδηγάω στο δρόμο, άλλο όταν θέλω να κάνω, παράδειγμα, μια κόντρα. Ναι, ναι. Άλλο αμάξι είναι το ένα, άλλο το άλλο. Σε στήσιμο. Σε στήσιμο. Τι έχουμε ακριβώς? Σε στήσιμο έχουμε. Βλέπω λάστιχα semi-slick. Έχουμε semi-slick λάστιχα, έχουμε κεραμικά φρένα. Κεραμικά φρένα. Έχουμε IMS ανάρτηση. Να μείνουμε λίγο στα κεραμικά φρένα. Ναι. Για να πας γρήγορα σε μια πίστα και να κάνεις χρόνο, φαντάζομαι πρέπει να επιταχύνεις και να φρενάρεις όσο το δυνατότερο λιγότερο. Λιγότερο,
και γρήγορα. Ναι. Δηλαδή είναι ένα συνδυασμό τεράστιο που πρέπει να τον πετύχει για να αποφυγεί το αποτέλεσμα. Πρώτον, πρέπει να έχει φρένα τα οποία δεν κουράζονται. Οπότε μπορεί να έχει επαναληψιμότητα. Όταν δεν έχει κεραμικά φρένα, κουράζουν τα φρένα, χαλάνε τα φρένα. Δεν έχουμε σφουγγαριά στο πετάλι, δεν έχουμε φρένα πλέον. Πρέπει να βγούμε έξω να κρυώσει για να ξαναβγούμε μέσα να ξανακάνουμε. Όλο αυτό μας χαλάει τον ρυθμό. Σωστά. Οπότε δεν μπορούμε ποτέ να κάνουμε το ίδιο πέρασμα με βελτιώσεις. Μένουμε συνέχεια στα πρώτα περάσματα. Με τα κεραμικά φρένα το αυτοκίνητο είναι πολύ καλύτερο. Μπορεί να κάνει και 15 γύρους απανωτά και 20, χωρίς να χάσουμε χρόνο και να ανεβαίνουμε στο πλοίο ή να μένουμε στάσιμοι. Ένα κόστος. Τα κεραμικά τα φρένα όλοι ξέρουμε μπρος και πίσω. Σε αυτό το αμάξι, τα δικά του κεραμικά φρένα και όχι από άλλο αυτοκίνητο, είναι βασικό αυτό, έχουν γύρω στα 14.000. 14.000 ευρώ. Σωστά. Κεραμικά φρένα για αυτό το αμάξι. Μετά έχουμε την ανάρτηση, την IMS, η οποία είναι και αυτή είναι ανεβασμένη σε κοστολόγιο, αλλά είναι με μπουκάλες αζότου. Είναι μια ανάρτηση η οποία μπορεί να δουλέψει στην πίστα. Άρα διαμορφώνεται ανάλογα. Ακριβώς. Πάλι και αυτή με πάρα πολλές ρυθμίσεις. Και το βασικό του είναι ότι αυτό το αμάξι θέλει semi-slick ακόμα και στον δρόμο. Να. Γιατί είναι ένα στην ουσία νευρικό αυτοκίνητο και για να το χαλιναγωγήσεις στον δρόμο θες καλά λάστιχα. Και πολλά χαλινάρια για τα άλογα, γιατί είναι 1.100 άλογα. Είναι πολύ ολοκληρωμένο project. Γενικά βγάζει ολοκληρωμένα project. Εγώ που γνωρίζω προσωπικά εδώ πέρα το Σοκράτη, παιδιά, έχει βγάλει τρομερά project και γι' αυτό στόχος μου είναι μέσα από το επεισόδιο εδώ πέρα τώρα που ξεκινάμε με τα πολύ δυνατά αυτοκίνητα να δείξω πολύ δυνατά αυτοκίνητα που μπορεί ούτε καν να τα φαντάζεστε και εγώ δεν τα φανταζόμουν πριν έρθω εδώ. Οπότε αυτός είναι ο στόχος μου, να δείξω λίγο τι ακριβώς κάνετε εδώ πέρα, τι βγάζετε ακριβώς και να δείξουμε ότι το απολαμβάνετε. Δηλαδή δεν είναι η φάση ότι εγώ αυτό νιώθω εδώ πέρα, σαν οικογένεια, είστε μια οικογένεια. Σωστά. Όλοι. Απλά το βασικό είναι ότι πρέπει να καταλάβουν πολλοί ότι ο ιδιοκτήτης, κάθε το οδηγός, είναι απλά ένας χειριστής και δεν θέλει ειδικό εγχειρίδιο για να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο. Είναι βασικό αυτό, πολλοί να το πάρουν στο μυαλό τους καλά, ότι όποιος ασχοληθεί με οτιδήποτε σε ένα αυτοκίνητο βελτιωμένο, δεν πρέπει να έχει ειδικό εγχειρίδιο χρήσης. Είναι βασικό αυτό. Να μην τον μπερδεύεις, θέλει να κάνεις. Είμαι οδηγός, εγώ μπήκα να πατήσω το κουμπί, να πατήσω τον μπρεγιάζ μου, να βάλω την ταχύτητά μου και τέτοια πρέπει πράγματα. Πρέπει να έχεις στο μυαλό του μόνο αυτό. Ναι, να οδηγήσω. Τώρα μου πεις, πρόσεξε μην το ζεστάνεις, πρόσεξε μην το κρυώσεις, πρόσεξε μην το κάνεις έτσι, πρόσεξε μην το κάνεις έτσι. Γιατί τα μάξι θα χαλάσει, δεν μπορώ να το οδηγήσω. Τι να το κάνεις. Αυτό. Λοιπόν. Προσπαθούμε δηλαδή το αυτοκίνητο να είναι όσο γίνεται πιο εργοστασιακό. Έτσι, με τις προδιαγραφές τις αγωνιστικές. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Έχετε κάνει τρομερή δουλειά εδώ πέρα, νομίζω το βλέπετε όλοι. Οπότε λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπες. Το Σοκράτη, παιδιά, μπορείτε να το δείτε εδώ και να το ρωτήσετε ό,τι θέλετε για τα δικά σας. Πολύ, πολύ δυνατά βέβαια project, γιατί εδώ στο μαγαζί έχουμε πει δεν αναλαμβάνεις αυτοκίνητα για service κλπ. Είναι ένα μαγαζί το οποίο. Είναι privé μαγαζί, το οποίο αναλαμβάνει μόνο project δυνατά, τίποτα άλλο. Οπότε θα είναι ένα δυνατό project, πολύ δυνατό. Με δικό του Dyno μέσα, με όλα in-house, ως επιτοπλίστων. Τα πάντα γίνονται εδώ. Ακριβώς, τα πάντα γίνονται εδώ μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό για ένα ελληνικό μαγαζί, πραγματικά. Δηλαδή νιώθω λες και είμαι εξωτερικό τώρα. Λοιπόν, οπότε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι σου εύχομαι ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Και πάμε λοιπόν τώρα να γνωρίσουμε τον Γιώργο, γιατί θα με πάει βόλτα. Θα με πάει βόλτα. Καλός οδηγός, μη φοβηθείς, αλλά δε σου. Θα δεθώ και θα τα απολαύσω. Φύγαμε, παιδιά.
Όπα, κλείνει, φεύγει, κάνει, δράνει. Πριν σε γνωρίσω στο κοινό. Τι κάνει, Αγόρι, είμαι καλά, εσύ. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι ο Γιώργο, ο Γιώργο Κοκκινίδη. Καλησπέρα. Καλώ ήρθατε στο επεισόδιο μα. Καλώ σα βρήκα. Έχουμε μάθει λοιπόν ήδη κάποια πράγματα από το μηχανικό για το τι κρύβεται κάτω από αυτό το καπό και το πανέμορφο αμάξι. Πώ θα χωράσουν αυτά τα άλογα εκεί μέσα. Δεν ξέρω, φίλε, έχει κάνει πολύ σωστή δουλειά και ο Σοκράτη και ο Δημήτρη ο Κερανίδα. Οπότε το αμάξι είναι άρτιο, δουλεύει υπέροχα. Το καστήμα στον δρόμο, σε πίστα, στα πάντα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Βλέπουμε αυτό το αυτοκίνητο. Αυτό το αυτοκίνητο είναι για δρόμο. Αυτό το αυτοκίνητο φτιάχτηκε με την προϋπόθεση να μπει πίστα. Οπότε είναι ένα αμάξι που το κυκλοφορούμε στον δρόμο, αλλά είναι πιστάδικο. Οπότε έχεις στόχους και όνειρα για αυτό το αυτοκίνητο. Σίγουρα, σίγουρα. Ένας στόχος μας είναι μαζί με το Σοκράτη και το Δημήτρη να σπάσουμε το ρεκόρ στα GTR Series, που είναι στον 22 που το έχει ο Βούλγαρος. Και όταν το καταφέρουμε αυτό, θα βάλουμε έναν επόμενο στόχο, θα δούμε ποιος είναι, ίσως εξωτερικό, δεν ξέρω. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο και να πούμε εδώ στα παιδιά ότι επειδή είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι με τον Γιώργο, ότι θα δώσουμε και εμείς το παρόν εκεί πέρα. Ναι, κανονικά θα είναι εκεί πέρα. Και θα δείξουμε και πώς είναι η εμπειρία όλη αυτή του Time Attack, ένα αυτοκίνητο το οποίο κυνηγάει το χρόνο σε μια πίστα. Ακριβώς. Θέλει μια εμπειρία. Και θέλω να πάμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί είσαι ένας άνθρωπος λοιπόν που οδηγεί ένα αυτοκίνητο χιλίων πλάσιπων στον δρόμο, αλλά έχεις μια οδηγική και αγωνιστική παιδεία για να το κάνεις αυτό. Ναι. Από πότε ασχολείσαι λοιπόν όλα με τους αγώνες? Όλα ξεκίνησαν το 2000, σε ηλικία 4 χρονών. Με πήρε ο πατέρας μου, πήγαμε στα καρτ. Ξεκινήσαμε σε ένα επίπεδο το οποίο ήταν χόμπι, τετράχρονα, νικιάρικα. Μετά μπήκαμε στους αγώνες και από το 2004 και μετά είμαι ενεργός στους αγώνες μέχρι και σήμερα. Δηλαδή μιλάμε για μια πορεία 21 χρόνων και με 25. 21 χρόνια, 21 χρόνια εμπειρία. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι εμπειρία κρύβεται πίσω από όλο αυτό το κομμάτι ενός πολύ γρήγορου αυτοκινήτου, το οποίο φαντάζομαι στο δρόμο, τι έχεις να πεις εδώ στους ανθρώπους που σε βλέπουν και λένε ότι και εμείς θα θέλαμε ένα τέτοιο, αλλά είναι τόσο εύκολο? Κοίτα, γενικά είναι εύκολο να πάρεις ένα αμάξι, αν έχεις τα λεφτά, να το φτιάξεις, να το κυκλοφορείς στο δρόμο, όλα τέλεια. Το κακό γίνεται εκεί που ο άνθρωπος υπερεκτιμάει τις δυνατότητές του και θα θέλει να κάνει ένα πέρασμα, ας πούμε, με 250 χιλιόμετρα να στρίψει και θα το αποβεί μοιραίο ή για αυτόν ή για τον περαστικό. Γιατί για δεν έχει σκεφτεί, δεν έχει την εμπειρία ώστε να σκεφτεί τι θα γίνει μετά. Δηλαδή, θα πατήσω, πώς θα σταματήσω. Μετά τι θα γίνει, πώς θα διαχειριστώ. Δεν είναι μόνο η εμπειρία. Η εμπειρία είναι ένα πολύ μεγάλο σύν. Από εκεί πέρα είναι και θέμα νοημοσύνης. Εντάξει, πρώτα απ' όλα να αγαπάς αυτό που κάνεις, αυτό ναι, που κάνεις γενικότερα, να αγαπάς τον εαυτό σου και να αγαπάς οικογένεια, φίλους. Για να γυρίσεις πίσω, κοπέλα, να γυρίσεις πίσω, ναι, να σε ξαναδούν, να τους ξαναδείς. Γιατί μια κάβλα τώρα δεν αξίζει. Ισχύει, ισχύει. Αυτό που επίσης να σημειώσουμε είναι ότι το αυτοκίνητο, όπως παρατηρήσατε μέσα, είναι δεμένο. Είναι δεμένο. Φοράει roll gates πίσω, ζώνη 4 σημείων, έχουμε τη φτερούγα πίσω. Οπότε ουσιαστικά, σε ό,τι έχει να κάνει σχέση με την ασφάλεια, είμαστε καλυμμένοι. Να πούμε ότι δηλαδή δεν είναι ότι φτιάχνεις ένα γρήγορο αυτοκίνητο και τελείωσε, δηλαδή στη δύναμη. Και για time attack χρειάζεσαι επιτάχυνση, καλό φρενάρισμα. Σίγουρα θέλεις φρένα, θέλεις αναρτήσεις, θέλεις λάστιχα, το κυριότερο, δεν το συζητάω. Και όταν κάνεις όλα αυτά, μετά πας και στο μοτέρ και μπορείς να ανεβάσεις τα λογά σου, να και να κάνεις αυτό που έχεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κρύβεται κάτι πάρα πολύ μεγάλο πίσω από μια εικόνα μόνο αυτοκινήτου, το οποίο είναι τρομερό αυτοκίνητο και πραγματικά ανυπομονώ να μπω μέσα, να με κάνεις μια βόλτα. Εννοείται. Θα είναι πάρα πολύ. Έχω ξαναμπεί σε πολύ δυνατά GTR, αλλά δεν έχω μπει σε πολύ δυνατά GTR εδώ στην Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο το άθλημα, ok, υπάρχει ακόμα και για τον δρόμο που φτιάχνεται, αλλά το συγκεκριμένο GTR το οποίο απευθύνεται σε πίστα, νομίζω δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που να είναι για την πίστα. Μιλάμε δηλαδή για το ελληνικό GTR των χιλίων πλάσιπων που κυνηγάει το Time Attack. Ναι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, νομίζω ότι τα λόγια είναι περιτά. Πάμε να μπούμε μέσα, πάμε. Να πάμε μια βόλτα και να ξεκινήσουμε. Πάμε. Πήγαμε. Custom inputs. Godzilla mode.
Οχ, παιδιά, με δένει εδώ πέρα. Βλέπετε, με δένει. Οπότε, τι ετοιμάζεις? Φίλε, τα μάξι είπαμε ότι έχει φτιαχτεί για στροφές. Εμείς τώρα πού βρισκόμαστε? Σε βουνό. Τι έχει το βουνό? Στροφές. Στα λόγια μου έτσι. Μήπως να το πάρω λίγο περπατητό μέχρι την Εθνική και να με πάρεις από εκεί? Όχι μόνο, δεν θα καταλάβεις και πολλά. Πάντα πριν στρίψουμε, τι πρέπει να κάνουμε. Πηγαίνει το αυτοκίνητο, γιατί από το στρίψιμο, όπως καταλάβατε από μια μικρή ιδέα στριψίματος σε αυτό το επεισόδιο, το αυτοκίνητο είναι πυραυλός. Περίμενε να δεθώ λίγο. Δύο λεπτάκια δώσ' μου. Ωραία, δενόμαστε, το βλέπετε. Θα κάνουμε το πρώτο μας άνοιγμα. Θα αφήσουμε λίγο χώρο. Ωχ, Θεέ μου. Γιώργο, είσαι έτοιμος? Εσύ? Εγώ είμαι. Είναι στα σκάι εδώ κατευθείαν.
κατευθείαν. Γιατί το αυτοκίνητο τα βγάζει κατευθείαν στον δρόμο. Τα βγάζει και λόγω σασμάν, λόγω στισίματος, λόγω λάστιχου, λόγω όλων. Είναι ένα σύνολο το οποίο. Μπράβο, τα βγάζει όλα. Μπαμ. Καταλαβαίνεις κατευθείαν την επιτάγυνση, μαζεύει κατευθείαν χιλιόμετρα. Και το πιο σοβαρό σε αυτό το αυτοκίνητο είναι ότι φρενάρει καλά. Γιατί νομίζω στην πίστα πρέπει να μπεις με όλα, να φρενάρεις και να ξανασυνεχίσεις. Ναι, το φρένο είναι το σημαντικότερο πράγμα ακόμα και από την υποδύναμη σε μια πίστα. Είναι βασικό. Όπω έχω. Έχω ασπρίσει λογικά λίγο, το έχετε δει. Πυροβόλησε κανείς. Ρε τρομοκράτη, ρε τρομοκράτη. Κάνει λίγο. Του φτιάξες τη μέρα. Ωραία. Με κλωτσάει. Με κλωτσάει φλόγα. Είδες τι φτιάχνει ο Δημήτρης. Δημήτρη, τι να σου πω ρε φίλε. Πάμε να... Πάμε λίγο στα βασικά. Δεν έχω λόγια. Έχουμε μάθει ήδη κάποια πράγματα εμείς από τον Σωκράτη. Γιατί γελά. Κάνα πολύ. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Γιατί γελάει. Τραβά ακόμα. Ωραία. Γιατί γελά. Τι έκανα. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Φίλοι, προσπαθώ να είναι ωραίο χαρούμενο. Έλα, δεν γίνεται. Εντάξει, όχι. Λοιπόν, τελευταία ευκαιρία. Ναι, μετά το χάσαμε, δεν έχει. Κάτσε λίγο. Θα βολεί τέχοντας. Ένα. Έλα, έχουμε και δουλειές. Δύο, τρία, πάμε. Ναι. Περίμενε λίγο ρε, περίμενε δύο λεπτά, δεν μπορώ, μπορώ να μην γίνει συνεπτικό. Βάλε λίγο μπροστά να πάρω λίγο μπόχα από το GTR.